εξαπλίσεται ο θάνατος του αστυνομικού και της συντρόφου του στο Πορτοχέλι. Στο φως βγήκαν οι φωτογραφίες της νεαρής κοπέλας. Η Κατερίνα Ρίστα μας τις περιγράφει. Ένα μυστήριο, Μάρα, καλύπτει το θάνατο του αστυνομικού αλλά και της συντρόφου του, οι οποίοι βρέθηκαν γυμνοί μέσα στην πανιέρα. Οι αρχές εντόπισαν νεκρούς μέσα στο διόροφο σπίτι του αστυνομικού. Θα το δούμε σε λίγο στα πλάνα μας στην περιοχή Βερβερόντα κοντά στο Πορτοχέλι. Η 24χρονη, είναι αυτό ακριβώς που βλέπουμε τώρα. Η 24χρονη σύντροφος του αστυνομικού έδινε μάχη σύμφωνα με πληροφορίες ώστε να απεξαρτηθεί από ουσίες. Είναι η όμορφη μελαχρινή κοπέλα που βλέπουμε τώρα στις φωτογραφίες μας, τις οποίες αποκάλυψε η εκπομπή μαζί σου. Είναι μελαχρινή, είναι όμορφη, έχει ένα χαρακτηριστικό τατουάζ πάνω στο πόδι, πάνω ακριβώς δεξιά. Όσοι γνώριζαν, Μάρα, την κοπέλα αλλά και τον αστυνομικό, μιλούσαν για ένα πολύ αγαπημένο ζευγάρι. Τις τελευταίες όμως μέρες ο 35χρονος ήταν αρκετά νευρικός. Μάλιστα, κάμερα ασφαλείας εστιατορίου της περιοχής τον δείχνει να μιλά αγχωμένο στο κινητό του τηλέφωνο μόλις 40 ώρες πριν εντοπιστεί νεκρός. Να θυμίσουμε ότι σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, δίπλα τους βρέθηκαν σύνεργα που παραπέμπουν σε χρήση ναρκωτικών. Τώρα, τις απαντήσεις για τα ακριβή αίτια θανάτου ζευγαριού θα δώσουν οι τοξικολογικές αλλά και οι ιστολογικές εξετάσεις, Μαρά. Κατερίνα, να σε ευχαριστήσω για το ρεπορτάζ. Έφτασαν τους 30 οι φάκελοι που εστάλησαν από την Ινδία στη χώρα μας και περιείχαν την ύποπτη σκόνη.